Την τζαμπούνα όλοι πιστεύω ότι την ξέρετε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, Νάτι, αυτή εδώ είναι. Που είναι και ξεφούσκωτη. Αυτή είναι μια τζαμπούνα ολοκληρωμένη. Λοιπόν, να σας πω, καταρχήν αυτό το όργανο ίσως είναι όχι από τα πιο παλιότερο όργανο, είναι προ Χριστού, από το 445, από ό,τι λένε οι γραφές. Και είναι το μόνο όργανο που ακόμα είναι στη φυσική του κατάσταση. Δηλαδή, είναι όπως γινότανε τότε, όπως φτιαχνότανε τότε. Από τι αποτελείται? Αποτελείται η τζαμπούνα, λεγότανε παλιά άσκαπλο, η οποία η έννοια του είναι ο ασκός, που βάζουμε τον αέρα, και η τζαμπούνα ο απλός, αυτό εδώ. Θα σας δείξω μετά τι είναι και αυτό. Λοιπόν, αυτός είναι ο ασκός, το οποίο είναι δέρμα από κατσίκας. Παλιά είπαμε λεγότανε άσκαυλος, ασκός, εμείς εδώ το λέμε τουλούμι, τουλουμάκι. Εντάξει, στην Ικαρία το λένε θυλακούρι. Εντάξει, και είπαμε είναι από δέρμα κατσίκας. Γκάιντα είναι η τζαμπούνα που λέμε εμείς. Είναι ολοκληρωμένο το όργανο. Αλλά αυτό εδώ και αυτοί το ίδιο το λένε. Και στη Σκωτία η γκάιντα δηλαδή παρόμοιο είναι όργανο. Το δέρμα της είναι το ίδιο. Το όργανο έχει καμία σχέση. Έχει πιο πολλά. Και η γκάιντα καμία σχέση. Θα σας εξηγήσω μετά. Λοιπόν, πώς φτιάχνετε τώρα το τουλουμάκι? Αυτό λοιπόν είπαμε είναι δέρμα από την κατσίκα, το οποίο πρέπει να ξέρει κάποιος πώς θα τη γδάρει, να το σφάξει δηλαδή το ζώο. Εδώ πέρα είναι το κεφαλάκι του, τα ποδαράκια του, το οποίο εδώ πέρα στο ένα βάζουμε το μασούρι για να φυσάμε, το οποίο παλιά γινόταν από κόκαλο και ακόμα τώρα γίνεται. Από το ποδαράκι σου. Εμείς βάζουμε εδώ ένα καράβι πιο απλό και από εδώ μπαίνει μπροστά ο απλός, η τζαμπούνα. Και εδώ πίσω που είναι η κοιλιά του, πίσω δένουμε τα πόδια του. Εντάξει, το ποδαράκι του είναι από μέσα. Αυτό εδώ τώρα που βλέπουμε απ' έξω είναι το μέσα μέρος που εφάπτεται με το κρέας του ζώου. Από μέσα είναι το τριχωτό μέρος, το εξωτερικό δηλαδή του κατσικιού. Το οποίο αυτό εδώ τώρα όταν το σφάξουμε και πάρουμε το δέρμα, το βάζουμε στο αλάτι, στο χοντρό αλάτι. Το παστώνουμε από τη μεριά και από την έξω μεριά και από τη μέσα. Το παστώνουμε καλά, το τυλίγουμε και το βάζουμε σε μια σακούλα για 15 μέρες, ώστε να το ψήσει το τουλουμάκι το αλάτι. Μετά το πάμε στη θάλασσα, έχει διαδικασία. Το πάμε στη θάλασσα, το αφήνουμε μία μέρα να ξεπληθεί, να μαλακώσει το δέρμα και μετά αρχίζουμε την διαδικασία του κουρέματος. Το κούρεμα, γιατί από μέσα μπορεί να είναι η τρίχα, αλλά είναι κουρεμένο, ψηλό. Λοιπόν, το κουρεύουμε και αρχίζουμε μετά και το δένουμε. Εντάξει, όσοι εδώ έχετε καμία απορία, για το τουλουμάκι. Μπορούν να το δουν ή θα το χαλάσουν? Ναι, μπορούν να το δουν. Να το γυρίσουν λίγο να το πιάσουν. Ναι, αμέ. Να το γυρίσω λίγο να δουν και... Εδώ η Άντα ήθελε να ρωτήσει κάτι. Ορίστε. Έτσι ήταν και εδώ και παλιά. Έτσι, ακριβώς το ίδιο. Είπαμε ότι είναι το μόνο όργανο που δεν έχει αλλοιωθεί από τότε. Δεν έχει τίποτα, δηλαδή πλαστικό, σίδερο, τίποτα. Μέταλλο, τίποτα. Είναι φυσικό όργανο, όπως γινότανε τότε, γίνεται και τώρα. Λοιπόν, αυτό ορίστε, να το δείτε. Θέλετε να... Αυτό είναι το δέρμα του κατσικά και είναι από τη μέση. Και εδώ είναι απ' έξω, που είναι τα μελάκια σου. Εδώ είναι
τα πίσω ποδαράκια που έχουν άρθει. Αυτό είναι πρώτα και μετά σύντομα. Συνήθως τη λένε μάνα, τη λένε και σκάφη. Το οποίο λοιπόν είναι σκάφη, είναι ένα χοντρό καλάμι, το οποίο το κόβουμε γύρω στους 24 πόντους, 25. Το κόβουμε βέβαια εδώ πέρα, στη μέση και από την πίσω μεριά. Κάπως έτσι είναι σαν ζήτα, αν το κοιτάξουμε. Και βάζουμε μέσα τις μπιμπικομάνες. Θα σας πω από τι αποτελείται. Αυτά τα δύο καλαμάκια που είναι... Πού είναι αυτό εδώ? Είναι η σκάφη λοιπόν και βάζουμε μέσα αυτά τα δύο καλαμάκια που λέγονται μπιμπικομάνες, που είναι εδώ κοντά, τις οποίες παίζει και έτσι. Εντάξει. Με τα δάχτυλα λοιπόν μετά παίζουμε μελωδία. Η τσαπούνα, ο απλόσπιτος εδώ η σκάφη, έχει δύο τέτοια πάνω. Δύο τέτοια. Και γίνεται λοιπόν συγχορδία. Έχουμε δύο μπιμπικομάνες με δύο ήχους. Εντάξει, το οποίο όμως παίζουν μαζί. Και είναι πιο ολοκληρωμένο πλέον έτσι. Μπροστά λοιπόν από τη σκάφη βάζουμε αυτό εδώ το κέρατο, το οποίο είναι από κέρατο αγελάδας. Λοιπόν, το οποίο αυτό εδώ πέρα είναι γεμάτο όταν σπάξουμε την αγελάδα. Είναι γεμάτο, το βράζουμε για να φύγει όλο το μεδούλι μέσα και μετά είναι η επεξεργασία. Αυτό εδώ είναι χοντρό. Μετά πιάνουμε με το μαχαίρι και του βγάζουμε τα... Είναι σαν ήχη. Το λεπταίνουμε και με ένα γυαλόχαρτο το τρίβουμε λίγο για να γυαλίσει. Αυτό εδώ είναι φυσικό, δηλαδή είναι με το γυαλόχαρτο αυτή η γυαλάδα του. Αφού το έχουμε ξεκουμπώσει λοιπόν με ένα μαχαίρι, το κόβουμε εδώ πίσω και ανοίγουμε μία τρύπα ώστε να χωράει μέσα η σκάφη. Έτσι. Κάτω, το βάζουμε εδώ. Αυτό εδώ πλέον μετά μπαίνει στον ασκό, στο τουλουμάκι. Το βάζουμε εδώ μέσα. Αυτό δεν είναι λίγο πιο μεγάλο. Το βάζουμε εδώ μέσα και με αυτό εδώ το σκηνάκι το δένουμε πάνω εδώ. Εντάξει. Και ολοκληρώνεται η τζαμπούνα. Να ρωτήσω κάτι. Είχε από μέσα πριν. Το κέρατο. Το κέρατο έχει... Είναι γεμάτο το εδώ. Έχει μεδούλι. Δεν τρώγεται. Εντάξει. Είναι όπως κακό. Ναι, είναι όπως το κόκαλο, με δούλι. Το οποίο το πετάμε βέβαια αυτό, έτσι. Άμα βράσει φεύγει μόνο του. Και μετά πλέον αρχίζουμε και επεξεργαζόμαστε το κούφιο. Μπιμπικομάνες, έτσι. Με τη μία βγάζει αυτό τον ήχο. Με τη μία μπιμπικομάνα και με τις δύο βγαίνει αυτός ο ήχος. Ναι. Βέβαια πρέπει να ξέρεις και να ρυθμίσεις τα μπιμπίκια, έτσι. Από τη στιγμή που τα κάνουμε, που τα φτιάχνουμε εδώ τις γλώσσες, πρέπει να τις φέρουμε και στον ίδιο τόνο και τα δύο μπιμπίκια, τα οποία βάζουμε μέσα συνήθως μία τρίχα, τσιλί. Ναι. Μία τρυπούλα και ανεβαίνει η γλώσσα της εικόνας. Ναι, τώρα φουσκώνουμε τον ασκό.
τώρα φουσκώνουμε τον οσκό.